Ποια είναι το θαλασσία σύνορα του Εύρου αποδεικνύουν τα διάτρητα. Η Frontex εκτιμά ότι η προσπάθεια για τη φύλαξη των χερσαίων σύνορων έχει επιτύχει. Βεβαίως έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό, αφού τα στοιχεία δείχνουν μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 40%. Πλην όμως οι αστυνομικοί, με αφορμή και το περιστατικό της Αμαθράκης, αναρωτιούνται για το πώς θα εξελιχθεί η δράση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Αποτελεσματική αποδεικνύεται η δράση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Frontex, που επιτηρεί τα ελληνικά σύνορα σε συνεργασία με τις εντόπιες δυνάμεις σύνοριοφυλακής. Η μείωση της εισρωής παράνομων μεταναστών από τα σύνορα του Εύρου φτάνει σε ποσοστό το 40%. Είναι γεγονός ότι από την περίοδο του Αυγούστου και μετά του 2012, με την επιχείρηση Ασπίδα που άρχισε να εξελίσσεται στην περιοχή μας, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση της εισρωής παράνομων μεταναστών στη χώρα μας. Αυτό έχει επιτευχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τους ντόπιους αστυνομικούς και από τους αστυνομικούς που έχουν έρθει από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και ενίσχυσαν αυτή την επιχείρηση. Βεβαίως, ο Frontex ανακαίνωσε αυτά τα στοιχεία, 44% μείωση από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011. Είναι και άλλοι λόγοι που έχει έρθει αυτή η μείωση. Σας λέω, ο σημαντικότερος είναι η αστυνομική επιχείρηση που εξελίσσεται. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οικονομική κατάσταση στη χώρα, ότι έχει περάσει το μήνυμα ότι πλέον οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν, πόσο μάλλον οι ξένοι. Είναι ο πόλεμος της Συρίας και φυσικά τα κυκλώματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν διαδρομές. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ευρύτες αστυνομικοί προβληματίζονται σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της κίνησης και της διακίνησης των παράνομων μεταναστών, με δεδομένο μάλιστα και το πολύ πρόσφατο περιστατικό της Αμοθράκης. Ας πούμε, άρχισαν να βγαίνουν στα νησιά όπως προχθές στη Σαμοθράκη, άρχισαν να βγαίνουν στα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοσκοπιανά σύνορα και ελληνοαλβανικά προφανώς σε λίγο καιρό. Και βεβαίως ο επίτροπος εκεί της Frontex, ο αρμόδιος τέλος πάντων διευθυντής του Frontex, για να λέμε και τη σωστή ορολογία, ανακοίνωσε ότι πέρα από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι χώρα διαδρομής, διέλευσης. Εμείς έχουμε αντίθετη άποψη σε αυτό. Μπορεί να θεωρείται από τους Ευρωπαίους ότι είναι χώρα διέλευσης, αλλά τελικά το μόνο που δεν είναι όλα αυτά τα χρόνια να είναι διέλευση. Είναι χώρα παραμονής τελικά των αλλοδαπών και το έχει φορτωθεί όλο το πρόβλημα η Ελλάδα. Επίσης έκανε ένα σχόλιο για την μη σωστή κράτηση. Τέλος πάντων, στα κρατητήρια δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες. Αυτό το φωνάζουμε εμείς εδώ και καιρό και το λέμε. Αυτό φυσικά δεν έγκυται μόνο στην ελληνική πολιτεία, έγκυται και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι ξέρουν μόνο να κριτικάρουν